Καλώς ήρθατε στο 32ο μάθημα. Σήμερα θα δούμε για τα proxy στη Ruby. Τα proxy πρόκειται στην ουσία για επαναχρησιμοποιήσιμα blocks. Πάμε στον editor να δούμε ένα παράδειγμα. Θα φτιάξουμε ένα πίνακα που θα τον ονομάσουμε άτομα και μέσα θα δώσουμε 8 διαφορετικές ηλικίες. Ας δώσουμε 40, 35, 14, 37, 20, 16, 40 και 70. Θα κάνουμε άλλον ένα που θα τον πούμε ομάδα 1, ίσον άτομα.select και το block θα ανοίξουμε αγγείλες. Μέσα σε κάθε γραμμή θα βάλουμε το ηλικία. Ηλικία μεγαλύτερη του 20. Και τέλος θα το εκτυπώσουμε. Put ομάδα 1. Θα το αποθηκεύσουμε. Prox. Και πάμε στο command να το τρέξουμε. Μας εκτυπώνει τις ηλικίες που είναι μεγαλύτερες του 20. Πάμε πίσω στον editor. Θα φτιάξουμε ένα πίνακα που θα τον ονομάσουμε άτομα 2 και θα βάλουμε πάλι 8 ηλικίες. Ας βάλουμε 68, 55, 20, 30, 12, 18, 21 και 10. Επίσης θα κάνουμε άλλον έναν που θα τον ονομάσουμε ομάδα 2, ίσον άτομα 2.select. Και θα κάνουμε το block που έχουμε και πάνω. Αλλά μπορούμε αντί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να φτιάξουμε ένα proc που θα το ονομάσουμε πάνω από 20, ίσον proc.new και θα βάλουμε το ίδιο block. Σε κάθετες γραμμές ηλικία και ηλικία μεγαλύτερη του 20. Θα πάμε να σβήσουμε από το ομάδα 2 το block, το ίδιο και στην ομάδα 1 και ανταυτού θα βάλουμε μέσα σε παρενθέσεις το και το proc που φτιάξαμε. Το ίδιο και κάτω. Ας εκτυπώσουμε και την ομάδα 2. Και πάμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα. Ας φτιάξουμε άλλο ένα proc. Θα το ονομάσουμε κάτω από 20. Ίσον proc.new. Και στο block θα βάλουμε σε κάθε τις γραμμές ηλικία και ηλικία μικρότερη ίση του 20. Θα πάμε κάτω στην ομάδα 2 να το βάλουμε κάτω από 20 και εκτέλεση. Αυτή είναι η βασική ιδέα όσον αφορά τα proxy. Στην ουσία, όπως είπαμε, είναι blocks που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε μέσα στο πρόγραμμα. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε για τα lambdas και τις διαφορές τους με τα proxy.